Φαντάζομαι ότι δεν είναι σπουδαίο γιατί είναι μια συζήτηση που πολλοί έχουν αμφιβολία το ατομικό Θα το πούμε ένα μέσο το. Αυτό είναι δυστυχώς ένα σημείο γιατί γίνονται ομαδικοί εξορκισμοί λέγει και δεν γίνονται ατομικοί ο καθένας μόνος του. Για να δούμε. Πρώτα να δούμε ένα πράγμα. Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εις το Χριστό μας προσήρχουν το πλήθος κόσμου, λέγει, τυφλοί, χολοί, ασθενείς, δαιμονισμένοι και οι άτοπάντας. Δεν τους έλεγε, πηγαίνετε, φύγετε και να έρθει ένας. Δεν του είπε αυτό το πράγμα. Ο Θεός οι άτοπάντας λέγει, ό,τι αρρώστια και να υπήρχε, εκείνο το πλήθος του κόσμου το εθεράπευε με ένα του λόγο. Δεν έλεγε έναν. Το δεύτερο. Πέστε μου αδερφοί μου, υποθέσουμε ότι μέσα σε εκείνον τον κόσμο που επήγαινε εις τον Χριστό είχε ένα δαιμονισμένο ή έναν πολύ βαριά. Επήγαινε και τον έπιανε από εκεί και τον εξεχώριζε, τον έπαιρνε μόνον του, δεν τον έβλεπε κανένας και τον εθεράπευε. Μπροστά στον κόσμο εθεράπευε ο Χριστός. Τρίτο. Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν εθεράπευσαν εκείνον τον παράλυτον που τον κατέβασαν από τη στέγη μπροστά στον Χριστό, ενθυμηθείτε τι είπε ο Χριστός, ειδών λέγει την πίστην αυτών είπεν εις των παραλυτικών, αφέονται σε αμαρτίες σου. Δεν τον εθεράπευσε. Του είπε αυτή τη λέξη, να φύγουν οι αμαρτίες σου, σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Αμέσως οι εχθροί του απέναντι είπαν, γιατί κάνει αυτά τα πράγματα αυτός. Αμαρτίες συγχωρεί μόνον ο Θεός. Αυτός τι είναι και συγχωρεί αμαρτίες. Και λέγει αφέονται σε αμαρτίες σου. Και ο Χριστός τους είπε τούτα τα λόγια. Είναι ειδείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιέν αμαρτίας. Όταν πεθάνουμε και μετά δεν υπάρχει συγχώρηση. Επί της γης, εδώ σας συγχωρεί αμαρτίες λέγει ο Θεός, δια τούτο λέγει στον παραλυτικό. Αυτοί έβλεπαν τον παράλυτο, έβλεπαν και τη λέξη που είπε και θέλετε λέγει να δείτε αυτά τα οποία είστε ασθενείς και πρέπει να τα δείτε. Δεν έχετε πίστη, δεν έχετε δύναμη να τα δείτε. Λέγω στον παραλυτικό, εφόσον θέλετε να δείτε ποιος είμαι, σήκω πάνω πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Ξέρετε πόσος κόσμος υπήρχε εκεί εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσε να πατήσει, να πέσει ρύζι χάμα, να πέσει βελόνα που λέμε. Τον έπιασε εκείνον τον παραλυτικό και τον πήρε ξεχωριστά ο Θεός για να το διαβάσει, να τον ευλογήσει, να τον γιάνει. Μέσα σε εκείνον τον κόσμο τον εθεράπες. Ειδών την πίστην αυτών. Εάν αδερφέ μου έχεις πίστην εδώ που είσαι, ξέρει εκείνος, μετράει εκείνος, σου δίδει εκείνος. Εάν δεν έχεις πίστην, όχι να σε πάρω μόνο σου και να με πεθάνεις εμένα, διότι σκεφτείτε ότι υποθέσουμε ότι πιάνω έναν να το διαβάσω εγώ τώρα. Πρέπει να πεθάνω. Έχω δύναμη δηλαδή να διαβάσω σε 300 άτομα τώρα έναν. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Εγώ πρώτο μόλις έρθει κανείς εδώ του λέω πήγες στο γιατρό. Μου λέγει εφόσον επήγες γιατί δεν έγινες καλά. Μου λέγει ότι δεν έχω τίποτε. Μα εγώ έχω λέγει. Τι θα κάνω.
κάνουμε αυτό το πλάνο? Να το στείλουμε να πάει στους μάγους, στις μάγισσες? Να το στείλουμε να πάει σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν πως θα πιάσουν το πλάσμα, να του πάρουν το αίμα του και να του φωνάζουν ότι έχεις μάγια, πήγαινε και σου κάνανε μάγια στο ταυρό εγώ, λέγει. Και πηγαίνει. Πρώτον που έχω να πω είναι ότι υπάρχει μια σκέψη η οποία δεν φτάνει, δεν στηρίζεται πουθενά. Λέγουν οι αμαθείς, λέγουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν, ότι μην πηγαίνετε εκεί που έχει πολλούς, γιατί θα βγουν οι σατανάδες από εκείνους και θα μπουν σε εσάς. Αυτό είναι ανοησία. Όταν εις τους χείρους για να μπει ο διάολος, πήρε ένα άδεια από τον Χριστό και μπορεί να μπει μέσα εις εμάς χωρίς την άδεια του Θεού. Άρα απορρίπτεται αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν μεταπηδά ο διάολος από τον ένα στον άλλο. Αυτό είναι ανόητο. Διότι πρώτα-πρώτα όταν ο Χριστός έβγαλε τους δαίμονας από τον δαιμονισμένο τον Γεργασίνο, έπρεπε πρώτα-πρώτα να μπουν πάνω στους Αποστόλους. Δεν μπαίνει όπου και να είναι ο διάολος. Μπαίνει εκεί που υπάρχει αιτία. Όταν είσαι μέσα στην πορνεία και έρχεσαι και κοινωνείς, δεν θα σου κάνει ο διάολος. Αν μπει μέσα σου, όπως εμπήκαινε στον Ιούδα, μόλις εκοινώνησε ο Ιούδας, τότε μπήκε ο διάβολος μέσα. Μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο πράγμα να ξεκινάς από εκεί και να πηγαίνει να κοινωνεί. Εάν δεν είσαι έτοιμος, μην πας να κοινωνήσεις. Μην νομίζεις ότι είναι αστεία πράγματα. Εκεί είναι ένας Θεός ολόκληρος. Εμείς πηγαίνουμε τάκ 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 τάκ, ανοίγουμε το στόμα μας, γελούμε και φεύγουμε. Βρε άνθρωπε του Θεού, ξέρεις τι έχεις κάνει? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν κοινωνείς άξια, λέει, δεν έχει αστέρις των ουρανών που να φέγγει τόσο όσο το πρόσωπο αυτού που κοινωνεί άξια, λέει. Το πρόσωπο εκείνο που κοινωνεί, λέγει, είναι φως ολόκληρο. Και λέγει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος, όσπερ λέοντες, λέγει, πυρ πνέοντες, ούτως εξερχόμεθα εκ του Ιεράς Τραπέζης, λέγει, φοβερή της δαίμωση. Δεν είναι μικρό πράγμα να κοινωνείς. Όταν κοινωνήσεις, έχει σκάσει ο διάβολος. Αλλά να κοινωνείς όχι όπως ο Ιούδας. Διότι όταν κοινωνείς όπως ο Ιούδας, θα μπει μέσα στο διάβολος. Βαμμένα τα χείλη, βαμμένα τα νύχια, με τα παντελόνια έρχονται και κοινωνούν. Πού πας, βρε? Πού πας? Καταλαβαίνεις τι κάνεις? Χωρίς προετοιμασία, χωρίς εξομολόγηση, πού πάεις, πού πηγαίνεις? Θα μπει μέσα σου ο διάβολος, τότε θα μπει μέσα σου. Προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αστεία οι πίστες που έχουμε. Οι πίστες που έχουμε είναι φοβερά, τρομερά. Μην νομίζετε ότι έχουμε πίστη όπως κανένας στον κόσμο, άλλος δεν έχει την ίδια πίστη που έχουμε εμείς. Κάθε ένα σημείο είναι και ένα φοβερό θαύμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε.